καθηγητής ο κύριος Σπυρίδης ήταν πρόεδρος στο φιλοσοφικό σεμινάριο που κάναμε σήμερα και αφορούσε τη ζωή στο σύμπαν. Κυρίες και κύριοι, ομιλητές στην απόψινή μας συγκέντρωση, σε αυτό το φιλοσοφικό συνέδριο ή σεμινάριο, θα είναι καθηγητές της αστρονομίας, διακεκριμένοι δάσκαλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνητές, άνθρωποι που διδάσκουν καταληπτά την αστρονομία, το οποίο διοργανώνει η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει ήταν να συνδέσει την αρχαία ελληνική γραμματεία με τα σημερινά δεδομένα της αστροφυσικής. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Σωματείου Διόνυσος, του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, του διαδικτυακού καναλιού Φρικτορίες και της Ενώσεως Δημοσιογράφων ηλεκτρονικού και περιοδικού τύπου Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, διακεκριμένοι επιστήμονες, καθηγητές Πανεπιστημίου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, συμμετείχαν όπως είδατε σε αυτό το σεμινάριο και παρουσίασαν τις απόψεις της επιστήμης τους. Για να δούμε τώρα πώς συνεχίστηκε η ζωή. Η έρευνα για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής στο σύμπαν. Η έρευνα στράφηκε σε δύο κατευθύνσεις. Τι πιο φυσικό είναι να ψάξουμε για εξωγήινη ζωή στη δική μας κοσμική γειτονιά, που είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και προβληματίστηκε αν ήταν δυνατόν μέσα σε αυτό το αχανές σύμπαν, μόνο στη Γη να υπάρχουν άνθρωποι και να μην υπάρχουν αλλού πουθενά. Αυτός πράγματι ένας προβληματισμός και ψάχνουν με λίγα λόγια να δουν αν υπάρχει δυνατότητα να φυτρώσει στο ίδιο χωράφι και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο στάχι ή και αγριάδα. Στάχι, και... στάχι καλά μπορεί να είναι και ήρα, δηλαδή φίλοι πολιτισμοί, φίλοι όντα ή και εχθρικά όντα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σχετικές πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε και από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ήδη ο κεντρικός ομιλητής, ο κύριος Παναγιώτης Νιάρχος, μίλησε για το Μητρόδωρο που είχε το προβληματισμό τον 7ο αιώνα π.Χ. ότι είναι δυνατόν σε ένα τεράστιο χωράφι να φυτρώσει μόνο ένα στάχι στάρι και γιατί. Εγώ συγκεκριμένα ανέφερα κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Είναι από τον Παυσανία τον περιηγητή, στο έργο του «Ελλάδος περιγραφή», κατά την οποία, στην οποία περίπτωση λέει ότι στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. μεταξύ των Ελλήνων και μαζί με τους Έλληνες πολέμησε ένα περίεργο «ον», το οποίο δεν είναι το γήινο, το οποίο είχε περίεργη στολή, είχε περίεργη συμπεριφορά, είχε περίεργα όπλα και μάλιστα το όπλο το περιγράφουνε τα κείμενα σαν να μοιάζει με ένα αλέτρι, με χέτλι και εξού εχετλέως αποκαλείται στην αρχαιολινική γραμματεία αυτό το περίεργο «ον». Μετά τη μάχη του Μαραθώνα το «ον» αυτό εξυφανίστη. Το ανζήτησαν οι Έλληνες, απευθύνθηκαν στο μαντίο των Δελφών και το μαντίο των Δελφών τους έδωσε να καταλάβουν ότι ήταν κάτι πέρα από αυτούς και έξω από αυτούς και τους στήσανε μνημείο για αυτόν τον εχετλέο. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι όλοι λογικοί αυτοί οι προβληματισμοί. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Ο κύριος Παπαμαρινόπουλος ανέφερε ότι ήδη είναι εδώ, στη Γη. Είμαστε εδώ με τον κύριο Παπαμαρινόπουλο Σταύρο, ο οποίος είναι καθηγητής γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
και μας έκανε δύο σημαντικές ανακοινώσεις, οι οποίες ναι, μεν ήταν γνωστές, αλλά όπως φάνηκε εδώ στο σεμινάριο που κάναμε, ήταν κάτι που ήταν τελείως διαφορετικό. Κύριε Καθηγητά. Ναι, απλώς εγώ ανέφερα τι είπε ο Υπουργός Αμήνης του Καναδά με 25 χρόνια και βουλευτικό βίο. Είπε το 2013 στην Επιτροπή Kilpatrick από Γερουσιαστές της Αμερικής ότι από τα στοιχεία που έχει οι εξωγήινοι είναι εδώ και μας παρακολουθούν. Το 2021 ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αμήνης Αμερικής επανέλαβε το ίδιο και είπε ότι αυτά τα οποία καταγράφηκαν από τα στρατιωτικά ραντάρ στον Ειρηνικό και σε άλλες περιοχές από επτάμενα οχήματα δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δικιά μας τεχνολογία των πιο εξελιγμένων αεροπλάνων. Είναι αδύνατον. Και λέει ότι αυτό πρέπει να μας διακρίνει στο να πάμε βαθύτερα στο θέμα αυτό και πρέπει οπωσδήποτε οι στρατιωτικές ηγεσίες και οι πολιτικές ηγεσίες να συνεννοηθούν πάνω στο θέμα αυτό, διότι το να σε παρακολουθεί κάποιος και να μην μπορείς να το αντιλαμβάνεσαι στο βάθος του, αυτό αποτελεί μέγιστο πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε ανάμεσά μας, αλλά δεν ξέρω. Οι επιστήμονες θα μας πληροφορήσουν σχετικά. Ο κύριος Γαβριλάκης Νίκος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ευζώνων της Προεδρικής Ουράς και ήρθε στο σεμινάριό μας εδώ, το φιλοσοφικό σεμινάριο, για να δει κάποια πράγματα προσκαλεσμένος όσον αφορά την αστρονομία και, και το αν υπάρχει ζωή στο σύμπαν. Το τι σχέση μπορεί να, έχουν οι Εύζωνες με το σύμπαν είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα, εκτός αν πάρουμε ως δεδομένο ότι οι Εύζωνες είναι εξωγήινοι, με την έννοια πια, με την έννοια ότι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι πολύ πιο πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες αυτό που κάνουν, το να μένουν ακίνητοι με καύσωνα, με χιόνια και να φροντίζουν να είναι ο χώρος του μνημείου πάντα προστατευμένος. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ, στην ιστορική αυτή αίθουσα. Η αλήθεια είναι πως με το να έχει το φως μια πεπερασμένη ταχύτητα, είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε στο παρελθόν. Αυτά που βλέπουμε σε άστρα και στους τέσσερις πυλώνες της δημιουργίας, για παράδειγμα, τα βλέπουμε σήμερα και έχουν συμβεί πριν από χιλιάδες, εκατομμύρια έτη. Κάπως έτσι είναι και η Εύζωνη. Σήμερα μιλάμε με το χθες και προσπαθούμε να συνδυάσουμε μέσα από τη στολή που τιμούμε το χθες και να περάσουμε ό,τι διδάγματα μπορούμε στο αύριο. Κύριε Γαβριλάκη, τι έχετε να μας πείτε? Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είμαστε υπεράνθρωποι, αν και πολύ θα μου άρεσε. Περισσότερο νομίζω όμως ότι μας συνδέει με την αστρονομία και την αστροφυσική η πεπερασμένη ταχύτητα του φωτός και ακριβώς εξαιτίας αυτής το γεγονός ότι συνδέουμε το παρελθόν με το σήμερα και με το αύριο εκ τούτου. Προσπαθούμε να πατάμε στο σήμερα, στο μάρμαρο στο οποίο φυσικά βρισκόμαστε, αλλά να μεταφερόμαστε και να μεταφέρουμε την εικόνα στους γύρω μας ενός παρελθόντος, το οποίο πρέπει να τιμάμε, να, από αυτό να διδασκόμαστε και να φροντίζουμε να βάζουμε τις βάσεις για ένα πιο γερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Η κυρία Μαργαρίτα Βέργου είναι συντονίστρια της όλης εκδήλωσης και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις αυτές και να μας πείτε πώς σας φάνηκε η όλη εκδήλωση. Η εκδήλωση σήμερα είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Πολλοί νέοι βρέθηκαν εδώ στο χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται βεβαίως από το Σωματείο Διόνυσος, του οποίου και προεδρεύω,
τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πάντοτε τη συνεργασία του διαδικτυακού καναλιού Φρεκτορίες. Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ σήμερα που είστε εδώ και ελπίζουμε και στη συνέχεια να έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Σήμερα είχαμε τη χαρά να έχουμε στο χώρο μας καταξιωμένους καθηγητές, να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα το οποίο προκαλεί πολύ και νέους και μεγάλους και παιδιά, γίνεται αντικείμενο και στην τέχνη ακόμη. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησε ο κόσμος. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε τροφή για σκέψη, πνευματική τροφή στους νέους, πνευματική τροφή στους μεγάλους, να προκαλούμε συζητήσεις, να προκαλούμε γενικότερα τη διανόηση. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο στόχος και του Σωματείου Διόνυσος και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Είμαι εδώ με τον κύριο Δάνεζη, τον καθηγητή, και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, του Φιλοσοφικού Συλλόγου Παρνασσός, και θα συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία ο κύριος καθηγητής θα τα πει με κάποια οξύτητα. Όχι, δεν θα τα πω με οξύτητα, θα τα πω όσο πιο μαζεμένα μπορώ. Στη σημερινή εποχή και στον πολιτισμό που ζούμε, τίποτα δεν κάνουμε αν δεν έχει κάποιο κέρδος. Και το κέρδος δεν είναι πνευματικό, πάντοτε είναι υλικό κέρδος. Άρα όταν ψάχνουμε για ζωή και για άλλα πράγματα στους πλανήτες και έξω από τους πλανήτες, το πρώτο ουσιαστικά που ζητάμε είναι κάτι υλικό να βγάλουμε. Τώρα, το τι υλικό ζητάμε είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες, εκατοντάδες βιβλία, δεν είμαι εγώ που θα το πω, το βρίσκουμε παντού. Απλώς τι γίνεται, δεν μας συμφέρει να το συζητήσουμε. Για το λόγο αυτό, η μελέτη και αναζήτηση ευφυής ζωής στο σύμπαν αρχικά εστιάστηκε στα όρια του πλανητικού μας συστήματος και σε ένα δεύτερο επίπεδο σε άλλα γαλαξιακά πλανητικά συστήματα. Η επιλεκτική αυτή αναζήτηση στηρίχθηκε στη θεωρητική άποψη ότι στο πλαίσιο αυτού του θεωρητικά κοντινού μας χώρου κάποιες φυσικές συνθήκες και συμπαντικοί νόμοι δεν πρέπει να έχουν ανατραπεί δραματικά σε τρόπο ώστε να παρουσιάζουν δυσανάλογα σφάλματα. Σε αυτό δεν οφείλεται στους επιστήμονες. Οι επιστήμονες έχουν με έναν έρωτα με την επιστήμη και ψάχνουν φυσικούς νόμους κτλ. Ναι, αλλά οι φυσικοί αυτοί νόμοι γίνονται αυτομάτως όπλα, συστήματα, τεχνητές νοημοσύνης κτλ. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, χρησιμοποιούνται για λόγους ούτε ανάπτυξης της πνευματικότητας, ούτε ανάπτυξης ευφυΐας, αλλά για να κατακτήσουμε κάποια υλικά αγαθά τα οποία νομίζουμε ότι μας είναι αναγκαία. Από αυτά που ξέρετε και έχετε μελετήσει, τα επόμενα χρόνια θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι ναι, θα βρούμε... Όχι, δεν θα βρούμε τίποτα. Για να βρούμε ευφυΐα πρέπει να είμαστε ευφυείς εμείς. Λέμε ότι η κοινωνία μας είναι κοινωνία σοφού ανθρώπου. Βλέπετε κανένα σοφό άνθρωπο δίπλα σας? Ποια είναι η σοφία? Είναι... Κάθε μέρα εκτελούνται και πεθαίνουν από την πείνα εκατομμύρια άνθρωποι σε πολέμους, σε πείνα, σε τα λοιπά. Έχετε την εντύπωση ότι αυτός ο πολιτισμός που έχουν είναι ευφυής? Κάπου είχα διαβάσει ότι λέτε ότι η γνώση είναι μέσα μας. Και μιλάγατε για τα ερωτευμένα φωτόνια. Βεβαίως, η γνώση είναι μέσα μας, αλλά πρέπει να την ανακαλύψουμε. Πώς θα την ανακαλύψουμε? Στα μπουζούκια? Πού θα την ανακαλύψουμε αυτή τη γνώση? Υπάρχει παιδεία στο σχολείο μας? Υπάρχει εκπαίδευση. Στο σχολείο πλέον πηγαίνουμε για να βρούμε καλή δουλειά. Και να βρούμε όσο δυνατόν νομίζουμε καλή δουλειά με μεγαλύτερο μισθό. Δεν μας ενδιαφέρει η ποιότητα των ανθρώπων που βγάζουμε. Τους μαθαίνω να κάνουν κομπίνες, να κάνουν άλλα πράγματα. Αυτό είναι ευφυΐα. Ευφυΐς ένας άνθρωπος δεν είναι όταν αγαπάει τον άλλο άνθρωπο, τον προστατεύει, είναι αλληλέγγυος, συζητάει μαζί του, προσπαθεί να τον κάνει καλύτερο ή να πάρει από τον άλλο πράγματα. Είναι αν μπορεί να βγάζει πιο πολλά λεφτά. Είναι ευφυής. Για να βγάλει πολλά λεφτά σήμερα πρέπει να είσαι παλιά άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καγκητά. Να πάμε στον κύριο Κωνσταντινόπουλο, που όπως είπαμε είναι ο πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει ζωή με τους πυλώνες και μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος είναι της λογιοσύνης. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε το 1865 από κάποιους νέους εφήβους με σκοπό την ανάταση, την εθνική, την πνευματική, την κοινωνική, την πολιτική ανάταση της χώρας. Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
η σημερινή ημερίδα, γιατί θα μιλήσουν 2-3 καθηγητές για αυτό το εξαιρετικό θέμα, το οποίο πραγματικά συνεγείρει τη φαντασία όλων μας. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ζωή στο σύμπαν και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ζωή εκτός της γης. Και τι ζωή είναι αυτή που υπάρχει? Είναι νοήμων, είναι απλώς ένβια? Αυτά θα προσπαθήσουν να μας τα παρουσιάσουν οι καθηγητές, βασιζόμενοι στην έρευνα των τελευταίων 30 ετών. Θέλω απλώς να θυμίσω ότι στο βήμα αυτό, που βλέπετε μπροστά σας, στο διάσημο αυτό βήμα, πρώτος μίλησε το 1894 στις 4 Νοεμβρίου ο μεγάλος Πιέρ Ντε Κουμπερτέν. Ιδρύθηκε 35 χρόνια μετά την Εθνική Απελευθέρωση, δηλαδή το 1865. Και σύντομα, μέσα σε 20 χρόνια δηλαδή, είχε αναγνωριστεί ως μία Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών. Επομένως, στόχος ήταν και παραμένει ακόμα και σήμερα και γι' αυτό έχει αναβιωθεί, έχουμε αναβιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους στόχους των ιδρυτών, είναι οι πνευματικές διαλέξεις που γίνονται μέσω του Ελευθέρου Πανεπιστημίου, είναι οι διαγωνισμοί τεχνών, καλλιτεχνών, ζωγραφικής, ποιημάτων, καλλιτεχνική και γενικά λογοτεχνική διαγωνισμού που γίνονται κάθε χρόνο και παραμένουν στην πραγματικότητα την πνευματική εδώ και 100 τουλάχιστον χρόνια, 120 χρόνια. Και βεβαίως, από την άλλη πλευρά, έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε κίνητρα στα Ελληνόπουλα που βρίσκονται στις παρυφές του ελληνισμού, δηλαδή στα ακριτοχώρια ή στα ακριτικά νησιά, προσφέροντας υποτροφίες και βραβεύοντας εκεί τα παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση εδώ, εμείς ως Παρνασσός, δεν θέλουμε να είναι εγκαταλελειμμένα αυτά τα παιδιά. Και γι' αυτό στέλνουμε πάντα εκεί εκπροσώπους μας σε όλες τις εθνικές τους γιορτές να καταθέσουν ένα στεφάνι σε αυτούς και να τους προσφέρουν υποτροφίες για να μπορούν να σπουδάσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που προσφέρουμε. Επίσης, έχουμε ξακτηνώσει τώρα τελευταία την προσπάθεια του Παρνασσού σε πολλά μέρη της Ελλάδος, ώστε ο Παρνασσός να έχει τοπικά παραρτήματα και να μεταδίδουμε όλη αυτή την ιδέα για την ανάταση της χώρας, της Ελλάδος, την πνευματική ανάταση, καθώς επίσης και έχουμε εντάξει στα τακτικά μέλη τις γυναίκες, που όταν είχε ξεκινήσει ο Παρνασσός πριν 160 χρόνια, δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν οι γυναίκες, δεν είχαν κάνει δικαίωμα ψήφου τότε. Τώρα λοιπόν είναι και οι γυναίκες μέσα και προσφέρουν σημαντικό έργο σε αυτή την προσπάθεια. Καλή δύναμη στο έργο σας, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.